χειροβομβίδα αμυντικού τύπου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, βρέθηκε σε πεζούλη κατοικία στη Δάβλια Βιωτίας. Φωνάζαν τα παιδιά και οι γυναίκες εδώ της γειτονιάς ότι βρήκατε μια χειροβομβίδα εδώ στην κολόνα. Φοβόμαστε να περάσουμε. Είναι πραγματικά, είναι να φοβάσαι. Εν ενεργή αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού που βρίσκεται σε διακοπές στην περιοχή, διερχόμενος από το στενό σοκάκι μπροστά από το σπίτι, έκπληκτος, είδε εκτεθειμένη σε κοινή θέα τη χειροβομβίδα. Τυχαία περνούσα από ένα δρόμο, παρατήρησα μία πάνω σε ένα πεζούλι παρατημένη, ήταν μία χειροβομβίδα, λόγω της ιδιότητάς μου, επειδή είμαι αξιωματικός του ναυτικού εν ενεργεία, ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προφανώς, μία μίλς. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, προφανώς κάποιος βρήκε τη χειροβομβίδα και την άφησε στο συγκεκριμένο σημείο, σπέρνοντας το φόβο και τον πανικό στη γειτονιά. Αυτό ήρθε κάποιο χεράκι, το έβαλε εκεί πέρα και τελείωσε. Αυτό μπορεί να σκάσει κάποια στιγμή. Δεν είσαι σίγουρος. Τι έγινε, ποιος το έβαλε, δεν ξέρω. Υπήρχε περίπτωση να γίνει σοβαρότατο ατύχημα. Και ήταν εκτεθειμένη. Αυτό ήταν το σοβαρό. Είναι ότι αυτός, γιατί προφανώς κάποιος την άφησε εκεί, ήταν εγκληματική η πράξη του αυτή. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, όπου με τη σειρά της ενημέρωσε τους πυροτεχνικούς του Σώματος Υλικού Πολέμου, όπου και παρέλαβαν τη χειροβομβίδα. Ήρθε χθες η αστυνομία, εγώ καθόμουν στη βεράντα στη βίλα από πίσω εκεί. Ήταν ο κόσμος, πολλοί, είπαν θα έρθουν κάποιοι από τη Θήβα να το βγάλουν. Μίλησα με συναδέλφους του στρατού, οι οποίοι θα έρθουν να την παραλάβουν με κατάλληλους πυροτεχνουργούς για να προβούν στην καταστροφή τους, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία. Παρόμοιου τύπου χειροβομβίδα βρέθηκε πριν από 10 ημέρες περίπου και πάλι στη Δάβλια κατά τη διάρκεια επισκευών σε παλιό σπίτι.